ελληνικό καφενείο και απόψε με ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα, αφού σε λίγο θα έχω κοντά μου αθλητές από τον πυγμαχικό αθλητικό Όμιλο Κέρκυρας, ο οποίος έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες και μάλιστα διάβαζα μια ανακοίνωση του προπονητή του κυρίου Χρήστου Μοσχάτ πριν από λίγο και ζητούσε συγγνώμη γιατί δεν φέρει χρυσό μετάλλιο. Σκεφτείτε σε τι επίπεδο έχει φτάσει αυτός ο σύλλογος. Να ζητάει συγγνώμη προπονητής που έφερε αργυρό, έφερε χάκι και δεν έφερε χρυσό. Λοιπόν, έχει κάνει πολλά βήματα προς τα πάνω ο ΠΑΟΚ Κέρκυρας. Όμως πριν πάμε εκεί, πρέπει να πούμε ότι η ομάδα μας, η δεύτερη ομάδα του νησιού μας, στο ποδόσφαιρο ο ΑΟΣ Ιναράδων, δεν κατάφερε να πετύχει τη νίκη προχθές στο κανόνι, αφού έμεινε στο 0-0 σε ένα καθοριστικό παιχνίδι με την ομάδα της Φαρκαδόνας Τρικάλιων. Έμεινε στο 0-0 και δυστυχώς πλέον τώρα η άνοδος έχει δυσκολέψει και μπορώ να πω ότι δεν κρίνεται, δεν υπάρχει βέβαια αυτό που λέγαμε ότι την έχει στα χέρια, την έχει στα πόδια του, οι ποδοσφαιριστές. Τώρα πλέον η άνοδος κρίνεται από τρίτους. Τι εννοώ λέγοντας από τρίτους. Πλέον έχει από 8 βαθμούς έχει το Βελισάριο και η Φαρκαδόνα, ενώ 5 έχει ο ΑΟΣ Ιναράδων. Πώς μπορεί να ανέβει πάντως έστω και με τις λίγες μαθηματικές πιθανότητες που έχει η κερκυραϊκή ομάδα. Θα πρέπει το Βελισάριο να κερδίσει μέσα στα Τρίκαλια τη Φαρκαδόνα και βέβαια ο ΑΟΣ Ιναράδων να πάρει τα 2-1 μάτς στο Καστρί στη Θεσπρωτεία και εδώ με το Βελισάριο. Σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία. Είναι ένα σενάριο που μπορεί να έρθει βέβαια, έτσι, δύσκολα δεν μπορεί να έρθει. Θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία στους 11 βαθμούς και επίσης θα έχουμε και απόλυτη ισοβαθμία στα μεταξύ τους παιχνίδια. Γιατί αν υπάρχει τριπλή ισοβαθμία, δημιουργείται ένας όμιλος, δημιουργείται από τις τρεις ομάδες με τα μεταξύ τους παιχνίδια. Στα μεταξύ τους παιχνίδια λοιπόν οι ομάδες αυτές θα έχουν την απόλυτη ισορροπία. Θα έχουν από 5 βαθμούς. Που σημαίνει ότι η άνοδος σε αυτή την ακραία περίπτωση θα πάει πλέον στα τέρματα, τα μεταξύ τους τέρματα. Όλοι λοιπόν θα κριθούν την Κυριακή όπου η Φαρκαδόνα υποδέχεται το Βελισάριο και το Καστρί υποδέχεται τους Ιναράδες. Να πούμε για τους Ιναράδες το εξής, ότι είναι μια ομάδα η οποία ασφαλώς και ξεκινώντας τόσο πέρσι όσο και αυτό το πρωτάθλημα είχε συγκεντρώσει ίσως τους καλύτερους και κερκυραίους ποδοσφαιριστές, έτσι ένα κομμάτι τους καλύτερους κερκυραίους, γιατί υπάρχουν και άλλοι καλοί κερκυραίοι που παίζουν σε άλλες ομάδες. Όμως πρέπει να πούμε ότι πάρα πολλές ατυχίες στο φετινό πρωτάθλημα, τραυματισμοί. Επίσης να πούμε ότι ο κύριος Σφακιανάκης την προηγούμενη αγωνιστική προχτές μόλις και με τα βίας κατάφερε να συγκεντρώσει 14 ποδοσφαιριστές. Ο Τάσος Παπάς έπαιζε κουτσός σχεδόν με κοιλιακούς από το ξεκίνημα του παιχνιδιού και ήταν συγκινητικός. Έπαιξε σχεδόν όλο το παιχνίδι, έπαιξε όλο το παιχνίδι. Μην ξεχνάμε τους τραυματισμούς του Πετρόγιαννη, του Ρομαντζά από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Δεν τα λέω αυτά για να δικαιολογήσω τη ομάδα των Ιναράδων, αλλά βέβαια είναι και αυτός ένας παράγοντας που συνετέλεσε ούτως ώστε η ομάδα να μην μέχρι στιγμής να φαίνεται ότι δεν πετυχαίνει το στόχο της. Τώρα, επίσης είχαμε και τη νίκη του Βελισαρίου επί του Καστρίου, που σημαίνει πλέον ότι όλα θα κριθούν την επόμενη αγωνιστική στο ντέρμπι Φαρκαδόνας ΑΟ Βελισαρίου. Και επίσης και κάτι άλλο. Πληροφορήθηκα ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές του ΑΟ Ιναράδων δεν κατέβηκαν στο παιχνίδι να παίξουν επειδή λέει δεν τους χρησιμοποίησε ο προπονητής τους σε προηγούμενο παιχνίδι. Εάν αληθεύει κάτι τέτοιο, δεν θέλω να το πιστέψω. Αλλά εάν αληθεύει κάτι τέτοιο, δυστυχώς αυτοί οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν κακή νοοτροπία. Έχουν κακή νοοτροπία. Λοιπόν, πάμε όμως στο κεντρικό θέμα της αγαπητής εκπομπής που δεν είναι άλλη από τον πυγμαχικό αθλητικό όμιλο της Κέρκυρας. Μαζί μου απόψε έχω δύο παιδιά που έφεραν μεγάλες επιτυχίες στο πρόσφατο Πανελλήνιο στη Θεσσαλονίκη. Έχω μαζί μου λοιπόν τον Στέφανο Λέση και τον Σπύρο Κολιτά που βλέπετε στην οθόνη σας και τον Στέφανο Λέση που βλέπετε τώρα. Παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για τις μεγάλες επιτυχίες. Θυμήστε μου λίγο, αργυρό έκανε ο Κολιτάς ο Σπύρος, έτσι, και το χάλκινο έφερε ο Στέφανος Λέσης. Το χάλκινο. Λοιπόν, πάμε λίγο για τους αγώνες. Καταρχάς, Σπύρο, πες μου λίγο για τους αγώνες της Θεσσαλονίκης.
το βαθμό δυσκολίας, πώς έφτασες μέχρι τη δεύτερη θέση και αν μπορούσες το κάτι παραπάνω. Γιατί διάβασα ότι ο προπονητής ζητάει συγγνώμη όπου δεν έφερε το χρυσό. Δηλαδή αυτό σημαίνει που έχουμε ανέβει επίπεδο, έτσι. Εδώ πέρα λέμε αμά να πάρουμε μετάλλια και ζητάει συγγνώμη όπου δεν έφερε το χρυσό. Είχαμε προσδοκίες για να πάρουμε το χρυσό και γι' αυτό το λόγο ζήτησε συγγνώμη ο κ. Χρήστος Μουσχάτ. Μάλιστα. Ξεκινήσαμε προετοιμασία από τα αρχές του χρόνου, με ό,τι συνεπάγεται, με όλες τις δυσκολίες που συνεπάγεται για όλο αυτό. Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο το πρωτάθλημα. Είναι β' αντρών, βορείου ομίλου βέβαια. Στο βόρειο ομίλου. Στο βόρειο ομίλου, ναι. Που σημαίνει ομάδες από τη Λάρισα και πάνω, ήταν Μακεδονία. Ναι, ναι, από Γιάννα, Άρτα και πάνω, Λάρισα και πάνω. Είναι Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Σέρες, Ξάνθη, όλοι είναι εκεί. Μάλιστα. Δύσκολοι αγώνες, Σπύρο. Είχε υψηλό επίπεδο. Αυτό ήταν το επίπεδο. Ναι, ναι, ήταν υψηλό επίπεδο. Σαν β' κατηγορίας. Ναι. Για τους αγώνες τους δικούς σου, να μας πεις δύο λόγια, ναι, πώς ήρθε το αργυρό μετάλλιο. Έγινε η κλήρωση την Πέμπτη το πρωί. Πέμπτη μεσημέρι παίζαμε πρώτους αγώνες. Έπαιξα πρώτο αγώνα με έναν αθλητή από την Καβάλα, Ελευθερούπολη Καβάλας. Ευτυχώς είχε έρθει ο τέλος στις αρχές του πρώτου γύρου για μας. Πήραμε την νίκη εύκολα. Με νοκάουτ ήταν αυτό. Ναι, ναι, ο πρώτος αγώνας ήταν με νοκάουτ. Στη συνέχεια έπαιξα με έναν αθλητή, νομίζω πάλι από την Καβάλα, αν θυμάμαι καλά, ναι, πάλι από την Καβάλα πριν ήταν. Αυτή τη στιγμή ήρθε στα σημεία ο αγώνας, στους τρεις γύρους. Πήραμε καθαρή νίκη 3-0 και στον τελικό, όπως αντιλαμβάνεστε, χάσαμε το παιχνίδι. Στα σημεία οριακά, 2-1 στα σημεία. Δύο κριτές δηλαδή έδειξαν νικητή τον αντίπαλο και ένας κριτήμα. Να ρωτήσω κάτι. Όταν λέμε στα σημεία, είναι κάτι το οποίο θέλω να το συζητήσουμε. Είναι αντικειμενικό ή υποκειμενικό σε κάθε κριτή, κάθε διαιτητή, ας πούμε. Όταν μου λες 2-1 σημαίνει ότι δύο κριτές έδωσαν νικητή τον αντίπαλο και ένας έδωσε εσένα, έτσι. Ναι. Αισθάνεσαι αδικημένος από τις αποφάσεις αυτές ή πιστεύεις ότι εντάξει, ίσως και λόγω ατυχίας δεν πήραμε την πρωτιά? Δεν αισθάνομαι αδικημένος. Ίσως είμαι, αλλά δεν αισθάνομαι. Δεν ασταθώ δηλαδή στο ότι αδικήθηκα, όσο στο ότι δεν έπιασα τη δική μου απόδοση. Ναι. Ωραία, σε λίγο θα δούμε κάποια στιγμή. Ότι είπα να πάμε όμως και στον Στέφανο. Το λες, Στέφανε, πες μου λίγο και για τη δική σου την πορεία στους Πανελλήνιους Αγώνες. Δική μου πορεία. Όπως είπε και ο Σπύρος, ήταν πέμπτη η κλήρωση. Μάθαμε πρωί με ποιος είναι ο αντιπαλός μας. Και πέμπτη απόγευμα, εγώ την πρώτη μέρα δεν έπαιξα. Πέμπτη απόγευμα παίξαν τα παιδιά. Ο Σπύρος, ο Γολιτάς και ο Σπύρος ο Γαρίδης. Εγώ κληρώθηκα για την επόμενη μέρα γιατί και λέγεται ότι πέρασα μπάι. Mm. Γιατί λόγω των ζευγαριών μπορεί να είναι και η κλήρωση. Χωρίς και έπαιξα εγώ Παρασκευή. Οπότε την Πέμπτη ήταν κρίμερα για μένα, παρακολούθησα τα παιδιά. Οπότε ήρθε η Παρασκευή και έκανα το πρώτο παιχνίδι με ένα αθλητή του Άρη, Άρη Θεσσαλονίκης. Κέρδισα με ομόφωνη καθαρή απόφαση 3-0. Και συνεχίσαμε Σάββατο. Σάββατο, σαν τρίτη αγωνιστική μέρα του πρωταθλήματος, βρέθηκα αντιμέτωπος σε ημιτελικό με τον περσινό. Τον νικητή. Τον νικητή της περσινής χρονιάς. Και εκεί ήταν και το τερματικό για μένα, γιατί είχασα 2-1. Στα σημεία και εσύ. Στα σημεία και εγώ, ναι. Μάλιστα. Πάντως, πρέπει να πούμε ότι γίνεται εξαιρετική δουλειά στο βιομηχανικό αθλητικό μήλο Κέρκυρας, έτσι. Και σχεδόν κάθε φορά γυρίζετε με μετάλλια. Όχι σχεδόν, κάθε φορά. Αυτό είναι αλήθεια, ναι, είναι έτσι. Πολύ ευτυχές το γεγονός. Και πιστεύω ότι γίνεται καλή δουλειά κάτω. Παρά τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν στην Κέρκυρα γενικά σε αθλητικές εγκαταστάσεις, δεν είστε πάνω, κύριε Σπύρο. Εν μέσω της χρονιάς κινδυνέψαμε να μείνουμε και χωρίς γυμναστήριο, γιατί τέθηκε το θέμα με το αεροδρόμιο και την πώλησή του. Οπότε ήμασταν και εμείς στον αέρα. Μάλιστα.
Θα πούμε μερικά πράγματα. Δεν ξέρω, Σπύρο, εσύ αν θέλεις να πεις κάτι για το θέμα της προετοιμασίας, αν ήταν όλα καλά ή αν αντιμετωπίσατε προβλήματα. Ναι, γιατί με τόσα που διαβάζω με τα γυμναστήρια, με τις εγκαταστάσεις κλπ. Σε σχέση με τις εγκαταστάσεις, αν αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Βέβαια. Προετοιμασία. Όταν δεν έχεις που να προπονηθείς, όταν έχεις το άγχος. Οι εγκαταστάσεις μας κάτω κάναμε μια πολύ καλή δουλειά, δεν ξέρω αν γνωρίζετε. Κάναμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά το καλοκαίρι. Το ξέρω. Μόνοι μας, με προσωπική δουλειά, εμείς και οι προπονητές μας. Το έχω δει. Με δικά μας έξοδα. Εννοείται, ναι, με δικά μας έξοδα. Η προετοιμασία βγαίνει δύσκολα, γιατί ο χώρος δεν είναι αποκλειστικά δικός μας, του αγωνιστικού τμήματος. Υπάρχουν και τμήματα παιδιών που κάνουν, παιδών, αντρών, που κάνουν και αυτή την προπόνησή τους. Και έτσι είναι παράλληλες οι ώρες οι δικές μας με τις δικές τους που κάνουμε προπόνηση. Και όσο αν έχει ένα χώρο 100 τετραγωνικά, έχει 25 άτομα μέσα. Σωστό. Δεν μπορείς να δουλέψεις όπως θα μπορούσες να δουλέψεις. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλετε σιγά σιγά να πάμε, θα πούμε και κάποια άλλα πράγματα στο δεύτερο μέρος σε σχέση με την πυγμαχία γενικότερα. Αλλά θέλω να πάμε να δούμε και λίγο εικόνα, γιατί ωραία να τα λέμε και να ευχαριστήσουμε και τον προπονητή και την ψυχή του πυγμαχικού αρχηγού Μίλου Κέρκυρας, να το πούμε αυτό, έτσι, γιατί πρέπει κάποια πράγματα να λέγονται, το Χρήστο Μοσχάτ, ο οποίος μπορεί κάποτε, εσείς είσαστε πολύ μικροί, να φτιάξει, να δημιούργησε τον πυγμαχικό αρχηγού Μίλου Κέρκυρας ο Κώστας ο Παπαδόπουλος, αλλά εκείνος που τον εκτόξευσε ήταν ο Χρήστος ο Μοσχάτ. Κακά τα ψέματα. Πολύ δουλειά. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, να μας βοηθήσει το κοντρόλ και να πάμε στον πρώτο αγώνα, όπου είναι ένα δίλεπτο-τρίλεπτο με τον αγώνα του Σπύρου του Κολιτά. Έτσι. Οπότε, ωραία, μια χαρά, να έχουμε και τον ήχο, να αφήσουμε και λίγο τον ήχο από κάτω και Σπύρο, σου δίνω το λόγο να μου σχολιάσεις την ψυχολογία, την ψυχολογική σου κατάσταση που είσαι εκείνη τη στιγμή πριν ανέβεις. Πίστευες, είπες, θα τον κερδίσω, καθώς βλέπουμε τα στιγμιότυπα. Η ψυχολογία μου αυτή τη στιγμή που βλέπετε εκεί, ναι, δεν είναι και τόσο όσο θα έπρεπε να είναι. Γιατί? Ανεβασμένη. Γιατί? Γιατί πριν ξεκινήσουμε τους αγώνες, πριν φύγουμε δηλαδή αποστολή από την Κέρκυρα, έβγαλα ένα βαρύ τραυματισμό στα πλευρά. Α, μάλιστα. Και οπότε είχες ένα φόβο, ε. Είχες μία, όχι φόβο, μία αμφιβολία. Εκείνη τη στιγμή είχα πονούσα παραπάνω από το κανονικό. Και από το άγχος του αγώνα, δεν ήξερα πώς θα βγει ο αγώνας. Τι πληροφορίες είχες για τον αντίπαλό σου? Δεν γνώριζα κάτι. Δεν γνωρίζεις κάτι. Δεν είχαμε ξανασυναντηθεί ποτέ. Λοιπόν, να ενημερώσουμε και τους φίλους μας, τους τηλεθεατές, ότι είστε στην μπλε, με την μπλε εμφάνιση, έτσι. Ναι, ναι. Πώς λέγεται, μπλεγωνία, λέγεται μπλεγωνία. Στην μπλεγωνία, ο όρος της συμμαχίας. Και ο κόκκινος είναι ο αντίπαλό σου. Εδώ είναι το αυτό που είπες, το νοκάουτ. Ναι, ναι. Το νοκάουτ το πρώτο, έτσι. Και να θυμίσω την Καβάλα, Σπύρο. Ναι. Από την Ελευθερούπολη μας είπες, από την Καβάλα. Ελευθερούπολη, ναι. Μάλιστα. Πάντως πρέπει να πούμε ότι είσαστε ένα οργανωμένος σύλλογος και στις δημόσιες σχέσεις. Γιατί κάθε φορά που έχουμε αγώνες, και ο Μοσχάτ θα μας προμηθεύσει και με ένα βίντεο. Που σημαίνει ότι έχετε και τον κάμεραμάν, έτσι. Να πω ότι είναι αραστεχνικό το βίντεο, βέβαια, για κάποιες ατέλειες. Αλλά και το ότι έχουμε εικόνα από τη Θεσσαλονίκη νομίζω μετράει. Νομίζω μετράει. Έχουμε πάντα κάποιον έτσι να τραβάει για να μπορούμε, ναι, να βλέπουμε και τα λάθη και μας. Και τα λάθη σας, και τα σωστό. Σπύρο, έχεις το λόγο τώρα. Πώς ξεκινήσαμε, καλά, του πήραμε τον αέρα. Ξεκινήσαμε καλά, ανέλπιστα βέβαια. Στο σωματότυπο είσαι νομίζω λίγο πιο ψηλός από, πιο ψηλός, ναι, από αυτό. Μετράει αυτό στην πυγμαχία. Μετράει, ναι, βέβαια. Όπου εδώ είδαμε το χτύπημα. Εδώ ήταν το χτύπημα. Το περίμενες τόσο γρήγορα να το κάνεις νοκάουτ? Όχι, όχι, δεν σου πω την αλήθεια. Ήθελα πρώτα στον πρώτο γύρο να πατήσω πάνω στο ring. Δηλαδή να πάρω τα βήματά μου, να πάρω τα φύγματά, ναι, μου. Ναι, σωστά, σωστά. Και στο δεύτερο γύρο υπολογίζω να κυνηγήσω κάτι τέτοιο. Ήρθε πιο νωρίς, ευχάριστο, δεκτό. Είναι επιθετικός αντίπαλος αυτός, αλλά ξαφνικά. Εδώ ξαναείδαμε το χτύπημα, ναι, ναι, σε επανάληψη. Είναι αυτό που σου έδωσε τη νίκη στο... και ουσιαστικά σε έβαλε στα μετάλλια, έτσι. Ναι, ναι. Ουσιαστικά. Ναι, ναι, ναι. Ουσιαστικά σε έβαλε στα μετάλλια, στη διάδα, στην πρώτη διάδα.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, γρήγορα ήρθε η νίκη αυτή. Η πρώτη νίκη ναι, ήρθε γρήγορα και ευτυχώς που ήρθε γρήγορα, γιατί όσο πιο πολύ πίεζα τον εαυτό μου στα παιχνίδια, τόσο πιο πολύ θα έπεφτε η απόδοσή μου σε σχέση με τον τραυματισμό. Οπότε είπες να το καθαρίσω γρήγορα για να μην έχει προβλήματα μετά, έτσι δεν είναι? Το υπολόγισα, δεν πίστευα ότι θα κάτσει έτσι εύκολα. Ωραία. Ωραία. Τώρα, εδώ πήγαμε στο επόμενο, νομίζω. Όχι, εδώ είναι, όχι, εδώ είναι, εδώ είναι η απονομή σου. Ναι, ναι, ναι. Σε λίγο θα πάμε στον Στέφανο. Μία νίκη που επαναλαμβάνω σε έφερε στα μεταλλεία. Πώς ένιωσες στο μάτσο αυτό? Ένιωσες μια δικαίωση, ένιωσες μια ανακούφιση? Αυτό που δηλαδή το άγχος που είχες στην αρχή του τραυματισμού ξεπεράστηκε? Το άγχος του τραυματισμού δεν ξεπεράστηκε. Το είχα μέσα μου, γιατί ξέρω και την επόμενη μέρα έχω αγώνα. Ότι ανακούφιστηκα τη συγκεκριμένη περίοδο στον αγώνα το συγκεκριμένο, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, Στέφανε, σιγά σιγά θα μας βοηθήσει για το κοντρόλ και θα πάμε στον επόμενο αγώνα το δικό σου. Ποιος αγώνας είναι αυτός? Αυτός είναι, θα δούμε, είναι ο ημιτελικός. Ναι. Εδώ είσαι, ναι, εδώ είσαι στην κόκκινη γωνία, έτσι, για να μην μπερδεύονται και οι τηλεθεατές μας. Ο Στέφανος Λιές είναι με τα κόκκινα, στην κόκκινη γωνία. Ο αντίπαλος είναι από το ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Καλώς, είχες καλές πληροφορίες δηλαδή. Ναι, αυτός ήταν ο αθλητής που διακρίθηκε πέρσι στο πρωτάθλημα. Ναι. Εδώ, τι σκέφτεσαι κίνηση, τώρα, τι σκέφτεσαι, Στέφανε? Είναι στιγμές που πρέπει να πιέσω. Πρέπει να πιέσω τον αντίπαλο, γιατί είναι έδρα του, έχει πλεονέκτημα. Παίζει εντός έδρας, Παίζει εντός έδρας, έχει κοινό πολύ. Ναι. Και έχει και κάποιες φορές κάποια σφυρίγματα μπορεί να μετρήσουν από το διαιτητή, κάποιες έτσι παρεμβάσεις, στη λεπτομέρεια δηλαδή. Μπορεί να μετρήσουν, οπότε πρέπει να είμαι πιο επιθετικός για να μπορέσω να χτυπήσω το παιχνίδι. Μετράει και στην πυγμαχία το εντός έδρας. Μετράει, έτσι. Μετράει πολύ και λόγω ψυχολογίας. Να ρωτήσω κάτι. Φυσικά υπάρχουν και φίλαθλοι, έτσι. Κανονικά. Και αυτό φαντάζομαι επηρεάζει την όλη. Παιδιά, επηρεάζει και τη διαιτησία αυτό. Τι πιστεύετε, Στέφανε? Πιστεύω ότι η έδρα επηρεάζει τη διαιτησία πάντα σε οποιοδήποτε άθλημα. Μάλιστα. Και οι φίλαθλοι. Και με τα χειροκροτήματα, με τις φωνές, με όλα. Πάντως δείχνει να κρατάς καλά εδώ, έτσι. Είναι αρκετά επιθετικός και αντίπαλός σου, αλλά... Είναι καλός αθλητής, είναι καλός αθλητής. Με διακρίσεις και εκεί πρέπει να πιέσω, πρέπει να... Εκεί ίσως πήρες και σημείο, δεν ξέρω, δεν ξέρω ακριβώς για τους κανονισμούς, αλλά υπάρχει επιθετικότητα και τους δύο. Ναι. Έχεις και συμπαράσταση, φαντάζομαι, από τον προπονητή από κάτω, σε φωνές, Από τον προπονητή, ναι, ψύχωση και τα παιδιά. Δεν ήμασταν πολλοί, αλλά ακούγονται. Εντάξει. Έτσι. Να επαναλάβω γιατί όσους ίσως άνοιξαν τώρα την τηλεόρασή τους ότι είμαστε στην κόκκινη γωνία, είσαι με την κόκκινη εμφάνιση και αντιμετωπίζει τον πρωταθλητή του ΠΑΟΚ, έτσι. Πρωταθλητή του ΠΑΟΚ, ναι. Μέσα στη Θεσσαλονίκη. Ο οποίος και φέτος διακρίθηκε. Να ρωτήσω, Στέφανε, κάτι. Υπάρχει περίπτωση στην πυγμαχία να λιποψυχήσει κάποιος, δηλαδή να φοβηθεί, ή πρέπει να σε... Συμβαίνουν περιπτώσεις που μπορεί να μην σου βγει το παιχνίδι και λόγω ψυχολογίας ή να μην είναι η μέρα σου για οποιοδήποτε λόγο να πεις ότι δεν μπορώ, δεν γίνεται. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Η ψυχολογία πόσο μεγάλο ρόλο παίζει? Και τους δύο ρωτάω, Στέφανε, πόσο... Γιατί μας είπε ο Σπύρος πριν ότι ανέβηκε στο ρίγκ με μια αμφιβολία λόγω του τραυματισμού που είχε στα πλευρά. Αυτό επηρέασε πολύ τον Σπύρο, γιατί επειδή τον ξέρω σαν αθλητή και ξέρω ότι δεν παραδάει ποτέ. Τον είδα πως την απόδοσή του, δηλαδή μετά τον τραυματισμό του έπεσε πολύ απόδοση. Ναι, ναι. Η ψυχολογία δεν ήταν αυτή που έπρεπε για να αποδώσει. Μάλιστα. Που πιστεύω αν ήταν θα πήγαινε ακόμα καλύτερα. Εδώ έχουμε λήξη του γύρου νομίζω. Είναι ο τρίτος γύρος, ο τελευταίος, ο συγκεκριμένος. Ο τελευταίος, οπότε θα έχουμε τώρα την κρίση των γκριτών, ας πούμε, των διαιτητών, ναι, ναι. Έτσι, να το δούμε γι' αυτό. Πάντως, εντάξει, μπορεί να μην ξέρω πολλά από πυγμαχία, αλλά φάνηκε, Στέφανε, ότι το πάλεψες στο παιχνίδι, έτσι, σκύγιασες που λέμε. Έπρεπε να παλέψω, ναι, ήταν εκεί έπρεπε να τα δώσω όλα. Μάλιστα. Ήταν κρίση. Και τελικά στα σημεία το πήρε ο... Στα σημεία, ναι, οριακά, οριακά ήταν το παιχνίδι. Το πήρε οριακά. Οριακά. Μάλιστα.
Τελικά πιστεύετε, πριν πάμε στο διάλειμμα, πιστεύετε ότι σαν πυγμαχικός αθλητικός ομίλος Κέρκυρας, αυτό που είπα στην αρχή, έχουμε κάνει βήματα μπροστά, έχουμε κάνει άλματα, Σπύρο? Σαν ένας επαρχιακός σύλλογος, με λίγα με μέσα, δυσκολίες, έχουμε δυσκολίες, χωρίς οικονομικές βοήθειες, χωρίς... Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, έχει ανθίσει η πυγμαχία από την εποχή που προκάτοχοι μας, Βασίλης Μιλιώτης, Μάκης Λεπενίτσης, κύριος Παναγιώτης, είχαν κάνει μια πορείες... Ήταν οι πρώτοι διδάξαντες αυτοί, οι παλιότεροι, έτσι. Από εκεί ξεκίνησε η πυγμαχία και άνθιζε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε κάθε χρόνο να θέλουμε και να ζητάμε συγγνώμη που δεν παίρνουμε χρυσό. Από εκεί ξεκίνησε και κάθε χρόνο φέρνουμε μετάλλια σε κάθε πρωτάθλημα που συμμετάσχουμε. Μάλιστα. Τι λέτε, φάνταση. Και ειδικά τα τελευταία τρία χρόνια. Είμαστε ένα μέρος απομακρυσμένο από τα κέντρα. Παρόλα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σαν επαρχία. Αυτό λέω. Δεν έχουμε καμία οικονομική ενίσχυση, είναι όλα δικά μας τα έξοδα. Αντιμετωπίζουμε μερικά προβλήματα στις εγκαταστάσεις. Αλλά τα ξεπερνάμε όλα και. Να μην ξεχνάμε, ρε παιδιά, που είσαστε ερασιτέχνες, δεν είστε επαγγελματίες. Ναι, είναι καθαρά ερασιτέχνες. Δουλεύετε τη δουλειά σας, ξέρω εγώ, άλλος μπορεί να δουλεύει και δεν μπορεί να πάει να κάνει προπόνηση. Έτσι είναι. Από δουλειά πάμε απευθείας προπόνηση. Κάποιες φορές δεν έχουμε φάει, δεν μπορούμε να αποδώσουμε. Είναι δύσκολα. Μάλιστα. Θέλει κάποιες θυσίες. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν ξαναγυρίσουμε θα πούμε έτσι κάποιες γενικότερες κουβέντες για την πυγμαχία. Σαν άθλημα για τους νέους έτσι, που έρχονται στο αυτό πώς γίνεται με το σύλλογο. Και θα δούμε και κάποια στιγμιότυπα από έναν αγώνα επίσης του ΠΑΟΚ. Πάμε στο διάλειμμα το διαφημιστικό. Και ήθελα από καιρό να το κάνω αυτό στον πυγμαχικό αθλητικό ομίλο Κέρκυρας, γιατί πρέπει να πούμε και να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Εδώ στο νησί μας στην Κέρκυρα, και εντάξει, χωρίς αμφιβολία, έχουμε μια ομάδα ποδοσφαίρου που είναι στη Super League. Είμαστε όλοι με την ομάδα αυτή, την αγαπάμε. Το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς στο σπορ. Υπάρχουν όμως αθλήματα τα οποία φέρνουν επιτυχίες, φέρνουν μετάλλια στο νησί μας και δεν προβάλλονται όπως θα έπρεπε, πιστεύω. Και δεν το λέω για τους άλλους συναδέλφους. Είμαι και εγώ μέσα. Φταίω και εγώ. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή, νομίζω, να προβάλλουμε και τα παιδιά τα οποία δίνουν χαρά και ακούγεται το όνομα της Κέρκυρας έξω από το νησί μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Για όσους λοιπόν ίσως άνοιξαν τώρα την τηλεόρασή τους, αναφέρομαι στον πυγμαχικό αθλητικό ομίλο Κέρκυρας και κοντά μου έχω δύο μετάλλια. Ένα αργυρό και ένα χάλκινο στους πρόσφατους Πανελλήνιους Βορείου της Θεσσαλονίκης. Στον Σπύρο Κολιτά και τον Στέφανο Λέση που είναι μαζί μου απόψε. Τους ευχαριστήσω που ανταποκριθήκανε στην πρόσκληση. Βλέπετε, ο Στέφανο Λέση είναι στη μέση και αριστερά στην οθόνη ο Σπύρος ο Κολιτάς. Είδαμε και τους δύο αγώνες τους από τα μετάλλια στο πρώτο μέρος. Θέλω τώρα, παιδιά, λίγο να συζητήσουμε γενικά για την πυγμαχία. Α, πριν πάμε εκεί, είχαμε και έναν τρίτο αθλητή μας, τον Σπύρο τον Καρύδη. Καρύδη Σπύρος, ναι. Το Σπύρο τον Καρύδη. Εκεί ακριβώς τι έγινε, Σπύρο? Έχασε οριακά στο... Οριακά το μετάλλιο, Έχασε μια θέση στα μετάλλια οριακά από έναν αθλητή της Ελευθερούπολης. Ναι, Καβάλιας. Καβάλας, ναι. Είχε κάνει πολύ δυνατή προετοιμασία και ο αντίστοιχος αθλητής. Πιστεύω ότι αν παίρναγε αυτό το παιχνίδι που έχασε οριακά και εκείνος 2-1 στα σημεία. 2-1. 2-1, ναι. Θα πήγε αυτό το 2-1 μας έφαγε δηλαδή. Μας έφαγε. Και εσένα και το Στέφανο και το Σπύρο. Θα είχε μια θέση στα μετάλλια. Και γιατί όχι να πήγαινε και τελικό. Ναι. Μάλιστα. Δεν έχει σημασία, το αξίζουν συγχαρητήρια και αυτού. Τώρα, Στέφανε, πόσα χρόνια, πόσο καιρό ασχολείσαι με την πυγμαχία? Με την πυγμαχία ασχολούμαι τα τελευταία 4 χρόνια. 4 χρόνια. Τι σε τράβηξε εκεί? Τι ήταν εκείνο που... Είναι ένα μαχητικό άθλημα. Ναι. Τέρα αρκετή προπόνηση, αρκετό πείσμα. Βέβαια ήταν και ο Χρήστος όμως κάτω που παίξε πολύ ρόλο σαν προπονητής. Ο Χρήστος είναι η ψυχή. Με κέρδισε απευθείας σαν αθλητή. Πού θα μου πάει όμως, θα μου έρθει μια φορά. Του έχω πει να έρθει δύο φορές. Λέει, ξέρεις με για δικαιολογία μου ξεφεύγει. Είναι πονηρός, είναι πανέξυπνος. Μου λέει όχι, θα έρθουν τα παιδιά, λέει, τα παιδιά και όχι εγώ. Ναι, νιώθει σαν αυτοπροβάλλεται. Οπότε... Ναι, 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 ναι.
Είναι, στέλνει εμάς. Είναι χρυσός χαρακτήρας, χρυσός χαρακτήρας. Και έπαιξε μεγάλο ρόλο λοιπόν για να... Πολύ μεγάλο ρόλο, ναι. Για να πας στη μαγεία. Τελικά, μετάνιωσες ή όχι? Φυσικά και όχι. Φυσικά είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στη ζωή μου. Το αγαπάω. Έχει γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μου. Και πιστεύω ότι αν βρει κάποιος ένα άθλημα το οποίο τον εκφράζει, είναι πάρα πολύ καλό και για σαν άνθρωπο. Πιστεύεις, Στέφανο, ότι συνδυάζει και το νου και το σώμα και το μυαλό και το σώμα είναι συνδυασμός? Μην ξεχνάμε ότι πέρα από την προετοιμασία και τη σκληρή δουλειά, το θέμα του μυαλού και το θέμα της ψυχολογίας είναι στα ποσοστά 70-30. Ναι. Αν έχει ψυχολογία και νου, 70 ψυχολογία και μυαλό και 30 προετοιμασία. Και 30 προετοιμασία. Πολύ σημαντικό αυτό. Σπύρο, εσύ πόσο καιρό ασχολείσαι? Με την πυμαχία ασχολούμαι τα τελευταία 3,5 χρόνια. Περίπου και τα ίδια με τον Στέφανο. Περίπου τα ίδια με τον Στέφανο. Πώς και πήγες, τι σε τράβηξε και σε ένα Μοσχάτ? Κοιτάξτε, δεν γίνεται να υπάρχει τέτοιος προπονητής στο νησί και να μας αρέσουν τα μαχητικά αθλήματα και να μην κάνουμε με το συγκεκριμένο κύριο προπονητή. Δεν γίνεται. Είναι και το άλλο, ότι βλέπω και τη συμπεριφορά του στους αγώνες, προπονήσεις και στους αγώνες. Δεν ξέρω, σου δίνει και αυτό το αβαντάζ, ένα σύν παραπάνω στον αγώνα, έτσι. Σου τονώνει, λες και σου κάνει ένεση και σου τονώνει την ψυχολογία. Σου πατέρει την ένεση. Λες και παίζει μαζί μας πάνω. Λες και παίζει πάνω μαζί σας. Ναι. Τώρα, για τα νέα παιδιά, καταρχάς, έχουμε κόσμο στο πυρμαχικό αθλητικό μιλό Σπύρου? Δόξα τω Θεώ, τα τελευταία... Έχουμε ανταπόκριση από την Ελλάδα. Ναι, τα τελευταία 2 χρόνια, δόξα τω Θεώ, έχουμε 3 τμήματα. Παιδών, παμπέδων, έχουν μπει και παιδιά του Δημοτικού. Έχει αναλάβει ο Μάκης Λεπενίτσης μαζί με τον Σχίζα Παναγιώτη. Προπονητές, ε? Ναι, τα παιδικά τμήματα και πάλι. Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από τα νέα παιδιά. Θα μπορούσε να είναι και καλύτερα τα πράγματα εάν δεν είχαμε αυτή την νοοτροπία ότι νομίζουμε ότι η πυγμαχία είναι αυτά που βλέπουμε στα έργα. Αυτό ήταν ένα άλλο ερώτημα που θέλω να σας έκανα. Γιατί μου λένε έξω, τι να πάει λέει το παιδί μου, λέει, πάει άλλο παίζει ο Ρόκι, λέει, τρέχουν τα αίματα από τις μύτες. Ναι, ναι, γι' αυτό. Για πες μου, εσύ, Στέφανε. Είναι έτσι ο Ρόκι? Δεν είναι έτσι, ειδικά στο θέμα των παιδών και των νέων αθλητών, δεν είναι καθόλου έτσι. Ξεκινάνε πολύ μεθοδικά, είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα τα οποία κάνουν στην αρχή. Και δεν έχει σχέση τώρα. Καμία σχέση με ταινίες. Τα ταινίες που βλέπουμε. Συν τα μέτρα προστασίας που υπάρχουν. Ναι, ναι. Και φαντάζομαι και τα μέτρα προστασίας, φαντάζομαι και η διαιτησία έτσι όταν βλέπει κάτι. Ναι, 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 είναι πολύ αυστηρή. Είναι πολύ αυστηρή. Πολύ αυστηρή κλπ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα, τι βλέπετε για το αύριο, για το μέλλον, Σπύρο, τι έρχεται? Αγωνιστικά. Ποιος στόχος αγωνιστικά? Αγωνιστικά, πρώτα πρέπει να είμαι 2 μήνες εκτός προπονησιών για να περάσει ο τραυματισμός που έχω. Επανέλθεις, ναι. Χρειάζομαι 2 μήνες από θεραπεία. Σαν πρώτο στόχο πρέπει να κυνηγήσω 2 με 3 αγώνες μέχρι το τέλος του χρόνου. Και έχουμε τη μεγαλύτερη διοργάνωση πυγμαχίας στην Ελλάδα το Δεκέμβρη, την Elite, την Alpha Drone. Που... Εκεί βλέπεις να είσαι έτοιμος? Πιστεύω θα είμαι έτοιμος, ναι. Πιστεύω θα είμαι έτοιμος. Δύσκολος στόχος, αλλά τον έχω βάλει. Τον έχεις βάλει. Στέφανε, εσύ τι βλέπεις για το αύριο? Το αύριο είναι... θα έχω την ίδια πορεία με το Σπύρο. Πρέπει και εγώ να κάνω κάποιους αγώνες για να προλάβουμε Δεκέμβρη, να είμαστε έτοιμοι. Έτσι ώστε να πάμε στη μεγάλη διοργάνωση του παραλίου πρωτάθλημα Αλφανδρών. Μάλιστα. Λοιπόν, σκληρή δουλειά δηλαδή. Σκληρή δουλειά. Παιδιά, εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Δεν τελειώνουμε ακόμα όμως. Υπάρχει ακόμα ένα βιντεάκι το οποίο θα το βάλουμε να παίξει και να το σχολιάσουμε λίγο μαζί. Και θα ήθελα έτσι να σχολιάσω για κάποιες τεχνικές της πυγμαχίας όπου νομίζετε ότι χρειάζεται. Εδώ λοιπόν είναι ένας ακόμη αγώνας που μας έφερε ο προπονητής σας. Είναι αγώνας του Σπύρου στην μπλε γωνία. Είναι ο Σπύρος τώρα με την μπλε γωνία και το μαύρο, την μπλε εμφάνιση, έτσι. Ναι. Εδώ είναι ένας αγώνας ολόκληρος από ό,τι πληροφορούμε.
Ναι, είναι στους τρεις γύρους. Στους τρεις γύρους εδώ με το... Θα δούμε ο Σπύρο αυτός. Όχι, αυτός. Είναι... Θα δούμε τώρα τον αντίπαλο. Πρέπει να είναι τα ημιτελικά. Πρέπει να είναι τα ημιτελικά, ναι. Εδώ ο έλεγχος από διαιτητή, ε. Ναι, ελέγχει τα γάντια αν είναι εντάξει, αν φοράμε τη μασέλα και αν έχουμε γεννητικά όργανα το... Το προστατευτικό. Προστατευτικό. Οπωσδήποτε. Κανονικά, δεν μπορείς να παίξεις χωρίς αυτό. Μάλιστα. Θυμάσαι ο αντίπαλος που ήταν εδώ, θυμάσαι. Θα σας γελάσω τώρα, Καβάλα, νομίζω. Καβάλα, μάλιστα. Αυτός είναι ο ημιτελικός ολόκληρος, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Σπύρο, και Στέφανε μαζί. Πόσο βοηθάει η σωματοδομή του, είπες ότι είναι ένα πλεονέκτημα, πόσο βοηθάει να έχεις μακριά χέρια, να είσαι ψηλός, βοηθάει αυτό στην, σε ένα αγώνα ή η τεχνική περισσότερο? Είναι ανάλογα με το ύψος, ναι. Δουλεύεις την κατάλληλη τεχνική. Εάν είσαι ψηλός, ναι. Θα δουλέψεις πιο πολύ την τεχνική σου ώστε να κρατάς τον αντίπαλό σου σε απόσταση, να μην τον αφήνεις να μπαίνει κοντά σου. Το αντίστοιχο, όταν, όταν παίζεις με πιο ψηλό αντίπαλο, θα πρέπει να κατορθώσεις να περάσεις... Το αντίθετο. Ναι. Να έρθεις κοντά του. Να μην έχεις την απόσταση. Να μην έχεις την απόσταση εκείνος, να κάνεις το παιχνίδι το δικό σου. Ναι, ναι. Στέφανε, τι λες? Σαν ψηλός, βέβαια, έχει πάντα πλεονέκτημα, γιατί μπορεί να χτυπάει πιο μακριά, ναι. Και ο άλλος πρέπει να καταβάλει διπλάσια προσπάθεια ώστε να έρθει κοντά σου. Εδώ βλέπουμε πως παίζουμε πιο ψηλό αντίπαλο. Ναι, ναι. Εδώ δείχνει ο κόκκινος να είναι λίγο πιο ψηλός, Σπύρο. Ναι, είναι λίγο ψηλός. Σε αντίθεση με το άλλο παιχνίδι, που ήσουν εσύ. Ναι, έπρεπε εγώ να κάνω την απόσταση στο προηγούμενο παιχνίδι. Ακριβώς. Ενώ εδώ πρέπει να κυνηγάω εγώ. Να ρωτήσω κάτι, παιδιά. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει να είσαι αριστερόχειρας με αντίπαλο δεξιόχειρα? Είναι κάποια ερωτήματα που έρχονται έτσι στο μυαλό. Ναι. Είναι πλεονέκτημα ο αριστερόχειρας? Είναι πλεονέκτημα για, λόγω του ότι. Πώς θα αμυνθεί ο άλλος. Οι δεξιόχειρες είναι πολύ περισσότεροι. Ναι. Είναι πολύ περισσότεροι οι δεξιόχειρες. Ξέρεις από πού θα χτυπήσει δηλαδή, έτσι. Και πώς. Έχεις κάνει περισσότερη προπόνηση με δεξιόχειρες στην προπόνησή σου. Ναι. Έχεις δουλέψει με δεξιόχειρες. Ενώ με αριστερόχειρες. Πώς θα το αντιμετωπίσεις, ναι. Ναι. Είναι διάφορες τεχνικές. Που θα πρέπει να τις αναλύσουμε, πρέπει να μιλάμε. Ναι. Τώρα γενικά μιλάμε, γενικά μιλάμε. Στέφανε, τι λες εσύ? Απλά και ο αριστερόχειρας είναι σαν τον ψηλό. Έχει πάντα ένα πλεονέκτημα γιατί οι πιο πολλοί είναι δεξιοί. Ναι. Στο άθλημα, ε. Ναι, εντάξει. Οπότε είναι κάτι το ασυνήθιστο και το παράξενο. Μάλιστα. Πάντως, δεν ξέρω, το να αμυνθείς. Εδώ βέβαια δείχνει Σπύρο, ότι έχεις μια επιθετική και κάπως αμύνεται, βάζοντας τα γάντια αντίπαλο στο πρόσωπό του, ναι. Έτσι, προσπαθεί να αμυνθεί. Υπάρχει τακτική του πότε θα επιτεθείς και πότε θα αμυνθείς? Γι' αυτό μέσα στον αγώνα παίζεται, το βρίσκεις? Όχι, υπάρχει πιθανότητα να σου ρίξει αντίπαλος χτύπημα, να μπορέσεις να τα αποφύγεις, ώστε να του κάνεις ζημιά την ώρα που είναι εκτεθειμένος. Μάλιστα. Άρα είναι και αυτό ένα μέρος του παιχνιδιού, μια τακτική. Όλα είναι μέρος του παιχνιδιού. Η μαχία μπορεί να παίζεται με τα χέρια, αλλά αν δεν έχεις μυαλό δεν μπορείς να... Το λέω αυτό γιατί είδαμε στο πρώτο βίντεο ένα νοκάουτ στο ένα λεπτό, 1,5 λεπτό, πότε ήταν? Ναι, ναι, στο πρώτο λεπτό. Έτσι βρήκες και την ευκαιρία, κάπου έμεινε εκτεθειμένος ο αντίπαλος. Ναι. Πιστεύεις, Στέφανε, ότι τελικά είναι η τακτική είναι αυτό που μετράει, δηλαδή αυτά που θα σου πει ο προπονητής σου κλπ. Ή το να παίζεις άταχτα σε ένα αναγκώνα? Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο να μπορέσεις μέσα στο παιχνίδι και μέσα σε όλη αυτή την ένταση να ακούς τον προπονητή σου. Αν από κάτω ο προπονητής βλέπει ακριβώς τα λάθη. Δηλαδή να αγωνίζεσαι και να ακούσει τον προπονητή. Ναι, να ακούσει τον προπονητή. Το σημαντικότερο κομμάτι του παιχνιδιού είναι αυτό. Όταν είσαι από κάτω, ο προπονητής βλέπει, δεν θα κοιτάξει εμένα, θα κοιτάξει τα λάθη του αντιπάλου μου. Σωστό. Ώστε να μπορεί να μου το πει. Σωστό. Μάλιστα. Αν ακούσει τη σωστή στιγμή, μπορεί να κάνει χτύπημα το οποίο να είναι για τον άλλο καθοριστικό. Επίσης κάτι άλλο σημαντικό. Πόσο βοηθάνε στην εμπειρία σας αυτοί οι αγώνες για τον επόμενο αγώνα, Σπύρο? Κάθε αγώνας είναι ξεχωριστός, αλλά κάθε αγώνας είναι και μάθημα. Είτε είναι νικηφόρος, είτε έρθει με ήττα. Και από την νίκη και από την ήττα θα μάθεις κάτι, παίρνεις εμπειρίες και προχωράς για τον επόμενο αγώνα. Κάθε μέρα είναι και διαφορετική. Κάθε αγώνας σε προετοιμάζει για τον επόμενο. Για τον επόμενο.
Είναι πολύ σημαντικό στην εμπειρία του αθλητή. Και σαφέστατα διορθώνονται και λάθη, φαντάζομαι, έτσι, Στεφάνε. Αυτό είναι το τελικό, αυτό που πρέπει να γίνεται. Με την εμπειρία μειώνεις τα λάθη. Μάλιστα. Γι' αυτό και ένας έμπειρος αθλητής μπορεί να παίξει μόνο με την εμπειρία του. Να μην καταβάλει τόσο μεγάλη προσπάθεια. Πάντα παρακολουθούμε τον αγώνα του Σπύρου, του Κολιτά. Έτσι, για όσους επαναλαμβάνω στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που είναι στη Θεσσαλονίκη, με τις μεγάλες επιτυχίες του ΠΑΟΚ Κέρκυρας, του Πυγμαχικού Αθλητομήλου Κέρκυρας, του Σπύρου του Κολιτά, του Στέφανου του Λέση, του Σπύρου του Καρύδη που δεν είναι μαζί μας και έχασε από σημεία, έχασε την είσοδο στα μετάλλια. Μπορούμε να πούμε, Στέφανο, ότι σε ένα μάτς θα πάρει τον αέρα του αντιπάλου ή θα σου πάρει εκείνο τον αέρα? Μπορούμε να το πούμε, γιατί αν ξεκινήσει ένα παιχνίδι εδώ σε ένα πολύ δυναμικό παρόν και δεχτεί κάποια χτυπήματα ο αντίπαλος, το ξαφνιάζεις και είναι αυτό που λέμε του σπάς του τζαμπουκά. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Οπότε το ξεκίνημα παίζει ρόλο. Το πώς θα μπεις, πώς θα πατήσεις μέσα στο ring, έτσι. Και γυρνάει το παιχνίδι υπέρ σου. Βέβαια. Σπύρο, έχει τύχει να αγριοκοιτάξεις αντίπαλο πριν το ξεκίνημα, να του πάρεις τον αέρα με τη ματιά, ή δεν γίνονται αυτά σε αέρα? Γίνονται και αυτά. Δεν είμαι αθλητής ο οποίος θα αγριοκοιτάξει τον αντίπαλο. Προτιμώ να το πάρω τον αέρα. Δεν ξέρω πολλά παιδιά, ρωτάω διάφορα. Ναι. Συνήθως μπαίνει δυνατά ο Σπύρος και του κόβει από την αρχή. Του κόβει από την αρχή, γιατί το ρώτησα στον Σπύρο, γιατί στο ένα λεπτό να βγάλει το κάτω αντίπαλο, έτσι. Εδώ βλέπουμε ο άλλος προσπαθεί να πιέσει, αλλά κρατάει ο Σπύρος και. Και κλείνεται. Εγώ θα την έλεγα, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτός ο όρος στην μαχία, ότι ο Σπύρος εδώ παίζει επιθετική άμυνα. Δηλαδή, πολύ σωστά. Σωστό αυτό που λέει. Ναι. Επιθετική άμυνα. Παίζει επιθετική άμυνα. Μπορεί να δείχνει ότι αμήνεται, αλλά εντάξει, βλέπεις ότι γίνεται. Τι ξέρουμε τώρα, ότι ο Σπύρος είναι μπροστά, ότι προηγείται. Προηγείται, ναι. Και μπορεί να παίξει λίγο πιο άνετο το παιχνίδι. Να ρίχνει κάποια χτυπήματα και να κάνει άμυνα μετά. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω αρκετά είδαμε. Ναι. Κάπου εδώ, επειδή πρέπει να κλείσουμε για την εκπομπή, θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο που ήρθατε στην εκπομπή απόψε. Εμείς ευχαριστούμε. Να σας συγχαρώ για τις μεγάλες επιτυχίες. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια, παιδιά. Συγχαρητήρια. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Χρήστο Μοσχάτο, προπονητή σας, ο οποίος, γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά, το έχουμε ξαναπεί, εραστέχνες είσαστε. Δεν είστε επαγγελματίες. Δεν βγάζετε χρήματα από την πυγμαχία. Έτσι. Εραστέχνες είσαστε. Και όταν έρχεται ένα μετάλλιο στην Κέρκυρα, στην πατρίδα μας, ακούγεται η Κέρκυρα. Ακούγεται ο Λέσης, ακούγεται ο Κολιτάς, ακούγεται ο Καρύδης, ακούγεται ο Μοσχάτ, αλλά ακούγεται η Κέρκυρα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πολλά συγχαρητήρια. Αναμονή και άλλων επιτυχιών και μεταλλίων. Με νέα το Δεκέμβρη τώρα. Με νέα το Δεκέμβρη. Και πάλι συγχαρητήρια και ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι απόψε ήταν μια ιδιαίτερη εκπομπή, φίλες και φίλοι, του αθλητικού καφενείου, γιατί προβάλαμε ένα άθλημα το οποίο δεν είναι τυχαίο στην Κέρκυρα. Δεν περνάει μπορεί να περνάει στα ψηλά σε κάποιους, αλλά εγώ ποτέ δεν τα πέρασα στα ψηλά. Ποτέ δεν το πέρασα στα ψηλά. Και είναι γνωστό αυτό εδώ και 20-25 χρόνια. Από τότε που δημιούργησε τον ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 80 ο Κώστας ο Παπαδόπουλος, ήταν ο πατέρας του ΠΑΟΚ, αλλά αυτός που έδωσε την όθηση, αυτός που τον εκτόξευσε, ήταν ο Χρήστος Μοσχάτ. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.